Κύριε Πρόεδρε, θα αφιερώσω την ομιλία μου σε μια σημαντική τροπολογία που προτείνουμε. Σήμερα το σύνολο σχεδόν των ερευνών του Όλαφ γίνονται κατόπιν καταγγελιών. Αποτέλεσμα, οι περιορισμένοι πόροι που διαθέτει στη μάχη κατά της απάτης η Ένωση δεν πηγαίνουν εκεί που υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, αλλά εκεί που υπάρχουν μεγαλύτερες καταγγελίες. Έτσι, σε τομείς όπου η καταγγελία είναι επικίνδυνη υπόθεση, στο οργανωμένο έγκλημα, ή όπου γίνονται απάτες στις οποίες εμπλέκεται και η τοπική διοίκηση, το τοπικό πολιτικό σύστημα, δεν γίνεται η παραμικρή έρευνα. Όσο σε ένα τομέα ή περιοχή τηρείται ο νόμος της σιωπής, η ομερτά, όσο εκείνοι που εμπλέκονται στη διαφθορά και στην απάτη ή στη συγκάλυψή της πληρώνονται αρκετά, κανείς δεν τους ενοχλεί. Γι' αυτό και στην τροπολογία μας ζητάμε Όλαφ να έχει τη δυνατότητα να προβαίνει με δική του πρωτοβουλία σε έρευνες όπου υπάρχουν υποψίες και υπόνοιες μαζικής διαφθοράς σε βάρος της Ένωσης. Γιατί χωρίς αυτό, όσοι πραγματικά έχουν... Ναι, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω ένα δευτερόλεπτο. Όσοι πραγματικά έχουν ισχύ... Es tut mir sehr leid, Herr...